Οι ρωσικοί πύραυλοι, Chris, που ευρίσκονται στην Νικαράγουα, είναι ικανοί, λέγεται, να καταστρέψουν τη μισή επικράτεια των ΗΠΑ. Με φόντο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Νικαράγουας ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δύναται να εισέλθουν για να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση και ασκήσεις, έγινε γνωστό ότι σε περίπτωση ανάπτυξη ρωσικών πλοίων και υποβρυχίων σε αυτή την περιοχή, ο ρωσικός στρατός θα δύναται να πραγματοποιήσει επιτυχώς χτυπήματα στην πολιτεία της Φλόριντα. Εάν χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι Chris Calabar, στην περίπτωση δηλαδή ανάπτυξη στρατηγικής αεροπορίας, δύναται να πραγματοποιηθούν χτυπήματα στο 70% της επικρατείας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούνται 101 πύραυλοι Calabar. Από τις παρούσες συνθήκες, η ρωσική πλευρά ίσως πράγματι να ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της παρουσίας της στο δυτικό ημισφαίριο. Σημειωτέων ότι η Ρωσία έχει συμμάχους σε αυτή την περιοχή, την Κούβα, τη Βενεζουέλα και τώρα προστίθεται και η Νικαράγουα. Η κατάσταση πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως φαίνεται, δύναται να αποδειχθεί μελλοντικά άθλια. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η πρόσκληση του ρωσικού στρατού στο έδαφος της Νικαράγουα είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς θα είναι εξαιρετικά προβληματικό για το Πεντάγωνο να εξασφαλίζει συνεχή έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Προημερών, είδαμε να μας πληροφορεί το Al Jazeera την αποδοχή του Προέδρου της χώρας για ρωσικές βάσεις στο Twitter του πρωτοείδη. Οι ακριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν κι άλλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.